Το θέμα που συζητάμε είναι εξαιρετικά σοβαρό και δεν είναι καθόλου τυπικό. Μεταφορά από ένα νοσοκομείο σε ένα άλλο ενός μηχανήματος. Πράγματι, όπως είπε και ο προηγούμενος συνάδελφος, όταν έγιναν τα εγκαίνια των νέων χειρουργείων χωρίς προσωπικό και ήρθανε μέσα τα μάτια μας δίρανε το 2014, συγγνώμη, μετά από όλα αυτά, αφού ζητούσαμε προσωπικό, έγιναν τα χειρουργεία, κατασκευάστηκαν 23 χειρουργεία και έχουν περάσει από το 2014 μέχρι τώρα, έχουν περάσει 9 χρόνια και λειτουργούν μόνο τα 14 από τα 23 χειρουργεία. Ανάμεσα σε αυτές τις αίθουσες των χειρουργείων κατασκευάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και εξακολουθεί να είναι η μοναδική αίθουσα, η υβριδική αίθουσα. Τι σημαίνει αυτό, γιατί λέω ότι το θέμα πολύ σοβαρό. Η υβριδική αίθουσα σημαίνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για πάρα πολλές ειδικότητες και για ασθενείς, οι οποίοι ξαφνικά, ενώ είναι σε μια ανέμακτη διαδικασία, παραδείγματος χάρη να βάζουν μια προσθετική βαλβίδα της αορτής με μπαλόνι, χαλάει ο άρρωστος, έχει παρενέργειες, έχει σε επικινδυνότητα και πρέπει αμέσως να μπει χειρουργείο. Εκεί επιτόπου γίνεται, στην υβριδική αίθουσα. Στην υβριδική αίθουσα γίνονται νευροχειρουργικές επεμβάσεις, άγγιοχειρουργικές επεμβάσεις, ορθοπαιδικές επεμβάσεις, όλων των ειδών οι επεμβάσεις. Και η αίθουσα είναι ειδική. Τότε λοιπόν προκρίθηκε η αγορά από ιδίους πόρους της περιφέρειας, η αγορά αυτού του αγγιογράφου, που δεν είναι ένας απλός αγγιογράφος προς διευκρίνηση, είναι ένας σπουδαίος αγγιογράφος με ειδική ανάρτηση, ο οποίος, λυπάμαι που το λέω και σαν πρώην γιατρός του Ευαγγελισμού, ότι αυτό το μηχάνημα από το 17 που εγκρίθηκε μέχρι τώρα έχουν περάσει 7 χρόνια και κάπου βόσκει το μηχάνημα. Δεν ξέρουμε πού βρίσκεται. Κυριολεκτικά. Από το 2017, που είναι οι ευθύνες, εύκολο κάποιος να τις αναζητήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει στο διατάφτα τι πρέπει να κάνουμε. Έρχεται ξαφνικά και λέει ο Ευαγγελισμός, δεν έχω πολλούς χώρους και πρέπει το μηχάνημα κάποια στιγμή κάπου να το βολέψουμε. Προσέξτε όμως, όταν έγιναν τα νέα χειρουργεία, ο χώρος για την υβριδική αίθουσα μετατράπηκε σε χώρο ανάνυψης. Και έγινε χώρος ανάνυψης διότι δεν υπήρχε προσωπικό για να καλύψει το υβριδικό χειρουργείο. Και με την ίδια λογική που λειτουργούν αυτή τη στιγμή τα 13-14 από τα 23 χειρουργεία και μένουν κενό γράμμα όλα τα υπόλοιπα, το ίδιο και η υβριδική αίθουσα έχει γίνει αίθουσα ανάνυψης. Και είπανε λοιπόν, ας το πάμε στη σωτηρία. Μα στη σωτηρία δεν έχει ούτε καρδιοχειρουργό, ούτε άγγιοχειρουργό, ούτε νευροχειρουργό. Να κάνει τι στη σωτηρία το μηχάνημα. Θέλω με αίσθημα ευθύνης, παρότι είπαν οι διοικήσεις της σωτηρίας του Ευαγγελισμού με την πρώτη υγειονομική περιφέρεια, ναι, να γίνει αυτή η αλλαγή, να μην γίνει αυτή η αλλαγή. Διότι ένα έολο επιχείρημα ήταν ότι η υβριδική αίθουσα θέλει προετοιμασία για τη μεν σωτηρία 1-2 μήνες, που δεν υπάρχει χώρος ειδικός εκεί, ενώ για τον Ευαγγελισμό ήταν πανεύκολο η αίθουσα ανάνυψης, αφού φύγει από εκεί ό,τι υπάρχει μέσα και προσληφθεί το μόνιμο προσωπικό, να λειτουργήσει εκεί το υβριδικό χειρουργείο, το οποίο όταν εγκαινιάστηκε αυτή η διαδικασία που ήταν μια δωρεά της Εθνικής Τράπεζας, όταν εγκαινιάστηκε αυτό, διαφημίστηκε εντόνως ότι αυτό είναι το καμάρι των νέων χειρουργείων, το υβριδικό χειρουργείο. Λίγο πιο γρήγορα. Άρα λοιπόν, τελειώνω, κύριε Ευχαριστώ. Πρόεδρε, και λέω να αλλάξει γνώμη η περιφέρεια προς το καλό των ασθενών, του μηχανήματος και όλων των άλλων. Διότι αυτή τη στιγμή, όταν έγιναν 80 εμβολισμοί στον Ευαγγελισμό και μας σταμάτησε το Υπουργείο για να πάρουμε το καινούριο know-how και θα μπορούσε σε εκείνη την αίθουσα να συνεχιστεί οι εμβολισμοί και μετά από το 2017, ωραία, τώρα ξεκίνησαν μετά από πολλές πιέσεις και λόγω της έλλειψης του μηχανήματος. Λοιπόν, εμείς σαν λαϊκή συσπήρωση και προσωπικά εγώ σαν γιατρός του Ευαγγελισμού κάνω έκκληση να αλλάξει η απόφαση και να μείνει το μηχάνημα στον Ευαγγελισμό. Ωραία. Ευχαριστώ.